Κάλεσμα στα μέλη του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας να συμμετάσχουν στις εκλογές του ερχόμενου Σαββατοκύριακου απίφθηναν οι επικεφαλείς του ενιαίου συνδυασμού Ενωτική Επιμελητηριακή Κίνηση Σωτήρης Γιαννακόπουλος και Δημήτρης Αδάμ. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Επιμελητηρίου Λάρισας όπου οι παραδοσιακά δύο μεγαλύτερες παρατάξεις ενώνονται σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Και αυτό, όπως εξήγησαν οι δύο επικεφαλείς, έγινε για να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα προβλήματα της οικονομικής κρίσης. Βιώνουμε όλη μια τεράστια μεγάλη κρίση στην ελληνική επιτράπεια. Είμαστε στην τρίτη χρονιά της κρίσης, είμαστε σε κύκλο δίνης, ύφεσης, βαθιάς ύφεσης. Κάτω από αυτά τα προβλήματα, από το αδιέξοδο, από το κλείσιμο των επιχειρήσεων και από την ανασφάλεια και βεβαιότητα που έχουν οι επιχειρήσεις, προχωρήσαμε στην από κοινού οργάνωση του ψηφοδελτίου. Εμείς θέλουμε στο κοινοδελτίο όλες τις φωνές να είναι κάτω από μια σκέπη. Δεν περισσεύει κανένας επιχειρηματίας. Όλοι θέλουμε το καλό του επιχειρηματία. Για μας ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και ο στόχος μας είναι να έρθουν όσοι περισσότεροι άνθρωποι να ψηφίσουν. Και βέβαια ο στόχος μας δεν είναι να έρθουν άνθρωποι αρκετοί να ψηφίσουν. Το σημαντικό για μας είναι να συνεχίσουν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν και μετά τις εκλογές. Έχουμε συμφωνήσει και έχουμε πει πολλές φορές όλους τους συναδέλφους μας σε κάθε επικοινωνία που κάναμε τον κύριο Γιαννακόπουλο ότι οι 31 εκλεγμένοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ λίγοι για να αντιμετωπίσουμε τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά. Ιδανικά θα θέλαμε να είναι 1031 οι υποψήφοι ή τουλάχιστον 1031 οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν. Οι κύριοι Γιαννακόπουλος και Αδάμ παρουσίασαν τις θέσεις του συνδυασμού τους και κατέγραψαν τις προτάσεις των παρευρισκόμενων ώστε η νέα διοίκηση να είναι ακόμη πιο παραγωγική και χρήσιμη στα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά. Στην συνάντηση παρέστηκε το σύνολο των υποψηφίων του συνδυασμού, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα γνωριμίας με τον επιχειρηματικό κόσμο.